Ήμουν εχθές στη Βουλή, ως όφυλα, και όπως όλοι οι βουλευτές που μπορούσαμε, βρεθήκαμε. Η αλήθεια δεν ήσταν και πολύ χθες. Η αλήθεια δεν ήσταν και πολύ, και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν είμαστε, το λέω ειρωνικά. Ακριβώς, το λέω αν υπήρξε σχεδιασμό να μην παραστούν οι βουλευτές. Όπως καταλαβαίνετε, η μέρα πέρα από την περίοδο που είναι. Άρα μου λέτε δεν υπήρχε σχεδιασμό. Δεν υπήρχε σχεδιασμό. Ήταν και η μέρα Δευτέρα απόγευμα που οι περισσότεροι βουλευτές της περιφέρειας αποφάσισαν. Άρα λέτε δεν υπήρχε σχεδιασμό να μην ήταν κοινή τακτική να μην παραστούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτω. Και πόσο θα είναι την Παρασκευή όλοι αναγκαστικά να ψηφίζουν. Αντιθέτω. Όσοι μπορέσαμε, δώσαμε το παρόν. Και έμεινα κατάπληκτος από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κατέθεσε μία πρόταση μομφής εναντίον εν ενεργεία υπουργού, αναπληρωτή υπουργού, όχι για τα πεπραγμένα του, αλλά για τη συμπεριφορά του. Και για τα πεπραγμένα του. Όχι για τα πεπραγμένα του καθόλου. Δέκα λόγους. Ούτε. Διότι αν ήταν για τα πεπραγμένα, θα έπρεπε να κατεθεί πρόταση μομφής και εναντίον του κυρίου Ξανθού. Τα πεπραγμένα είναι κοινά. Ξανθός Πολάκης είναι η υπουργή στο Υπουργείο Υγείας. Υπουργός ο ένας, αναπληρωτής υπουργός ο άλλος. Λοιπόν, αυτό είναι πρωτοφανές κοινοβουλευτικά. Και είναι τέχνασμα. Είναι προϊόν των επικοινωνιακών επιτελείων. Δεν είναι προϊόν πολιτικής σκέψης. Που λείπει παντελώς. Κύριε και από τα μυαλά του κυρίου Μητσοτάκη και από το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δεν είναι πολιτική αυτή, είναι επικοινωνία. Και στο πρόσωπο άλλο. Του κυρίου Πολάκη μέχρι και τηλεοπτικό σποτ βγάλατε αφιερωμένο ολόκληρη στον κύριο Πολάκη. Λοιπόν. Πιστεύετε ότι αυτό είναι το ζητούμενο, η ελληνική κοινωνία ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την περίπτωση Πολάκη και λιγότερο για τα υπόλοιπα θέματα της οικονομίας? Η ελληνική κοινωνία, τα θέματα της οικονομίας τα συζητούμε παράλληλα και κάθε μέρα. Δεν σημαίνει για συμπεριφορά. Νοείται κοινοβουλευτικά. Κύριε Δρίτσα, ακούστε με λίγο. Ήταν πολλές και συνεχόμενες πράξεις και ενέργειες του συγκεκριμένου προσώπου και σε σχέση με την άσκηση. Όταν αυτό η συμπεριφορά προσβάλλει το δημοκρατικό ήθος, δεν είναι λόγος, κύριε Δρίτσα. Είναι λόγος κριτικής. Δεν είναι, κύριε Δρίτσα, λόγος. Ό,τι θέλετε πείτε και κριτικάρετε. Πρόταση μορφή. Λοιπόν, είναι δικαίωμα της αντιπολίτευσης να θέμα κάνει πεπραγμένων. Ό,τι είναι δυνατόν. Αφήστε με λίγο να θέσετε θέμα πεπραγμένων. Λοιπόν, Ξανθός και Πολάκης στο Υπουργείο. Δέκα λόγους. Δεν ακούσατε τον κύριο Μητσοτάκη, προφανώς δεν τον ακούσατε, κύριε Δρίτσα.